Πρόβα ανηφικού έκανε. Να πούμε ότι ήταν όλοι εκεί, βεβαίως και όλος ο Αντένα, ο CEO του Αντένα, ο κύριος του Αντένα, όλου του γκρουπ Αντένα, ο κύριος Θοδωρής Κυριακού, ο διευθυντής της Καρδιάς, ο Γιάννης Λάζης. Έχουμε την ευκαιρία να δούμε στη συνέχεια πλάνα και δηλώσεις μέσα από το πάρτι. Μπήκε μόνο η Μαρία Κοκολάκη. Εδώ πέρα έχουμε την κυρία Μαρία Μπεκατόρου. Ξεκινήσαμε από την μέλουσα νυφούλα, την Κάτια Ζιβούλη. Η οποία ήταν πιο καλοντημένη με λευκά, σορτσάκι, σακάκι και μετά είδαμε τη φίλη του Αλεξάνδρου Ντόνια Σιδηροπούλου με λευκά. Ναι, δεν είναι μπόχο το στυλ, το είπες και μόνη σου. Δεν είναι μπόχο, λυπάμαι. Έπρεπε να είναι μπόχο, δηλαδή. Η Λάουρα Νάργιες. Η Λάουρα Νάργιες μαζί με τον σύντροφό της Τέλεια Μουρούτσο που τελικά δεν έχουν πρόβλημα, πάνε και σε δημόσιες εμφανίσεις μαζί. Εδώ βλέπουμε το Λάμπρο Χούτο μαζί με την Σόφη Πασχάλη. Ωραίο στυλ το. Γυρισμένο ρεβέρ στο παντελόνι. Λευτέρης Πανταζής που τραγούδησε το πάρτι μαζί με τη Σεξοβόμβα, κόρη του Κόνη Μεταξά. Τραγούδησε όλα αυτά. Βεβαίως. Και έπαιξε και DJ Μάκη Χαραλαμπίδου. Τέλεια, τέλεια. Αγγελική Δαλιάνη με την κοιλιά Τούρλα. Μαζί με τον Μάνο Παπαγιάννη. Κατερίνα Καινούριο. Πολύ απλή για καινούριου. Μόνο ένα απλό εμπριμένο. Όχι, είναι, γιατί. Είναι μποχό. Το τσόκερ είναι μποχό, δεν ξέρω. Γογό μας το Κώστα Τραβής του Μπανάρα, δεν το συζητώ. Total black με nude πέδιλο. Υπερπαραγωγή, μαυρισμένη, αλλά δεν είναι μποχό. Εδώ έχουμε κάτι λίγο πιο grande. Εδώ βλέπουμε την κυρία Νατάσα Καλογρίδη, η οποία μπερδεύτηκε θαρό. Όχι, είναι, ξέρεις τι. Όλο παγκέτα, βρεφέ μου, συγγνώμη. Κάνει πιο extreme εμφανίσεις. Το παράκανε λίγο τώρα. Εδώ. Πάει όμως, είναι κορμάρα. Ποια ήταν η κυρία Νατάσα. Η Δήμητρα Αλεξανδάκη. Α, που Κλάρα, καρακαλώ να την πούμε. Όμορφη. Και η Σάσα Μπέστα. Α, Σάσα, πολύ κλάση. Άλλο, πάρα πολύ ωραία. Άλλη Σάσα. Συγγνώμη, αλλά η Ζιγούλη παίρνει 10 με τόνια. Και εγώ νομίζω ότι ήταν η πιο καλοντημένη χτες. Είναι το απλό, το λευκό, το σιγουριά. Και δεν έχει να κάνει με την ομορφιά. Όλες όμορφες οι κοπέλες. Αλλά ναι. Ήταν πολύ πολύ καλοντημένη. Και εδώ είναι το Ιωσή Τροπούλου, Αλεξάνδρου. Πώς τη βλέπεις? Πολύ όμορφη, λαμπερή. Σου άρεσε. Πάρα πολύ. Γιατί το λες στον Αλεξάνδρου? Δεν ξέρω, κάτι θυμήθηκα τα παλιά. Α, ντροπή σου. Αρέσει το αγόρι. Άκου, να σου πω, είναι άκομψο, γιατί τώρα είναι σε άλλη σχέση. Μα δεν είναι παντρεμένος όμως, με συγχωρείς πάρα πολύ. Επειδή δεν είναι παντρεμένος, πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν μας. Υπερήφανοι, αλλά να σέβεσαι και την τωρινή σχέση. Είμαι και εγώ εδώ. Η τωρινή σχέση είναι μια χαρά, η κοπέλα δεν έχει κόμπλεξ. Πού το ξέρεις εσύ? Είναι φίλη μου, όλοι το ξέρουν. Είναι θέμα ζήλια. Με παίρνει τηλέφωνο και με. Ας το κάτσε εκεί. Α, και σου το φλερό. Και σου είπα το φλερό. Λοιπόν, η κάμερα όμως του Αντένα μπήκε μέσα στο πάρτι, στο μπάλι, παρακαλώ πολύ, και έχουμε αποκλειστικά πλάνα. Μάλιστα. Να δούμε ποιοι ήταν μέσα στο πάρτι και τι κάνανε. Ο Τσουρός με τη Σάσα. Ναι. Εμείς ήμασταν εδώ. Ο CEO του Αντένα, κύριος Θοδωρής Κυριακού, με τον διευθυντή της καρδιάς μας, τον κύριο Γιάννη Λάτσιο και τον κύριο Γιώργο Λιάγκα. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε την κυρία. Ζέτα με κουκούλια! Ζέτα ποιον αγκαλιάζει και κεφαλοκλείδωμα. Παιδιά, ζέτα είναι αυτή. Ζέτα, κούκια. Εδώ η Μαρία Μπεκατόρου με τον Μιχάλη Μουρούτσο. Εδώ η Κατερίνα Καγκάκη. Με τον Γιώργο Λιάγκα. Τον αγαπημένο τη που του είχε αδυναμία. Τον τρίβει και στο χέρι. Μπράβο. Τι κάνει στο χέρι, ο Τρίφωνας Σαμαράς. Εδώ έχουμε Λάτσιο Ζέτα, η Σπυροπούλου είναι η διευθυντή από πίσω. Γιάννη Λάτσιο, Τρίφωνα Σαμαρά και ο κύριο Κοκρόνη. Ορίστε, εδώ έχουμε τον κύριο Μιχάλη Ζαμπίδη, βοηθήστε τα παλικάρια που είστε ομοφαιδιά. Ο κύριος Νίκος Μακρόπουλος με ωραία μελαχρή παρουσία. Εδώ η Αγγελική Λιάδη, η οποία ήταν φίδι, χέλι. Πολύ δεν ωραία. Υπάρχει σώμα για το χορδί. Πολύ σεξι. Να πούμε τώρα εμείς, επειδή είμαστε έξω, συγγνώμη λίγο Σάσα, η κυρία Χριστίνα Λαμπύρη αγαπημένη, δεν βλέπουμε πολύ καλά το μόνιτο. Ο κύριος Μένιος Φουρτιώτης ήταν εκεί. Εγώ δεν βλέπω πολύ καλά, έχουμε τον ήλιο. Νίκος Παπαδάκης με Εκτάρια Τσέκου και τη Δημαρχία σαν την κυρία Πατούλη. Έχουν ωραία του έντου. Έχουν τον υπόκαμπο. Μήπως κάνουν και πρωινό μαζί. Δεν ξέρεις. Έχουν τον υπόκαμπο που κάνει. Α, τον ντοκιμαντέρ. Πολύ ωραία. Νίνα Λοτσάρη, παρακαλώ πάρα πολύ. Παιδιά, αυτό που τελικά όλοι βγαίνουν έξω και ασχολούνται με το κινητό μας, τι πράγμα, ε. Νατάσα Καλογρίδη με παγιέτα. Η παρέα του Survivor. Α, η Survivor. Ο Τσάνκ, ο Πάνος, οι Δίδυμες, παρακαλώ πολύ. Κούκλα Ειρήνη. Η Ειρήνη έφυγε από εδώ. Γλυκύτατη, πήγε, μάστηκε. Κοκκινάκης ξινός όπως πάντα, μαζί με την Έλλη Παπαγγελή. Έτσι είναι στα γάτα. Έτσι είναι το στυλ του. Δεν είναι ωραίο αυτό που λες ξινός. Ράσο, πες μου τι συμβαίνει. Ήμαρτον. Δεν έχω πάρει πρωινό, συγγνώμη. Λάουρα, να έχεις κούκλα μου. Δεν μπορώ να πω. Στη Σάσα, και Σόφη. Αλλά η Λάουρα είναι ωραία, παιδιά. Λάμπη. Εσύ πώς άλλαξες τώρα, σε πήρε τηλέφωνο. Όταν κάποια είναι ωραία, είναι ωραία. Λίγο υπερβάλλει γι' αυτό. Μήπως έβαλε σίλια. Όχι, δεν βάζει σίλια. Α, γι' αυτό. Μια χαρά. Όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχουμε όμως και πάρα πολύ ωραίες δηλωσούλες.
η Ζέτα Μακρυπούλια για πρώτη φορά απαντά με ένα σκηνικό που έγινε πριν λίγες μέρες στο Ρούξουκ με μια παίχτρια. Μάλιστα. Θα στα πούμε μετά, μην ρωτάστε και πώς. Και η Κάτια Ζιγούλη απαντά εάν έχει δύο σάκες στον ηθικό ή αν θα κάνει μπάτσελο. Ο γάμος γίνει. 3 Ιουλίου στο γενέθλιά τη. Στο κτήμα τη οικογένεια Βαρδινογιάννη. Ο κύριος Βαρδής, κυρία Μαριάννα Κουμπάρη. Δευτέρα ή Τρίτη. Δευτέρα 3 Ιουλίου. Γιατί μου είσαι κάτι άλλο. Έχει κανονίσει κάτι. Πάμε να τα δούμε όλα αποκλειστικά εδώ. Πόσα νηφικά έχετε δοκιμάσει? Πήγαμε κατευθείαν σε αυτό που είχαμε όλοι στο μυαλό μας, συμφωνήσαμε και θα είναι υπέροχα. Τα παιδιά ανυπομονούν, θέλουν να δοκιμάζουν τα ρούχα τους, χαίρονται, θέλουν να δουν πού θα στέκονται, τι θα κάνουν. Μην ανησυχείτε. Ελπίζω να μου αφιερώσει τουλάχιστον ένα τραγούδι, αν μη τι άλλο. Νύφη θα ντυθώ για χάρη του. Σε ένα πάρτι και μάλιστα όπως τα πάρτι του ΟΚ. Είναι λοιπόν κάτι που περιμένουμε, ξέρεις, και εμείς πάρα πολύ με αγωνία. Είσαι υπέρ του Photoshop ή όχι? Φυσικά καλέ. Λέω ότι δεν θέλω να πειράξω τις καμπύλες μου, θέλω να φτιάξω την κιθαρίτιδα μου. Δεν τα φοβάσαι? Ποια? Τα κοντινά. Τα εξώφυλλα, μόνο τα κοντινά δεν φοβάμαι. Γι' αυτό. Τα zoom out τα φοβάμαι. Κοντινά δεν έχω πρόβλημα. Γιατί? Εντάξει, okay. Δεν είμαι και η Ζιζέλ Μπούνχεν, έχω ωραίο πρόσωπο. Βέβαια είσαι από τις λίγες που ανεβάζει φωτογραφίες μόνη της, αμακιγιάριστη, χωρίς φίλτρα. Ναι, τίποτα. Το κάνω και αυτό. Ξέρεις, δεν έχεις ανασφάλεια, ξέρεις ότι μπορεί να φανεί κάτι, να μην βγει. Μα δεν θα φανεί, αφού υπάρχει. Τι να κάνω, πώς θα το κρύψω, δεν γίνεται. Ήθελα να βγάλω και μια φωτογραφία, γιατί μ' άρεσε πολύ. Πού είναι, να δώσει το τηλέφωνο αυτό. Τέλος η μπαταρία μου. Μην μου πεις. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου. Τι θα βάλουμε στο Instagram? Τι σου είπα όταν φύγατε από το σπίτι? Τι μου είπε, τίποτα. Όταν σου είπα το φόρεμα φοράς δεν είναι ωραίο, βάλε το πορτοκαλί. Και βέλε το πορτοκαλί. Το κόκκινο, ναι, αυτό. Κόκκινο είναι. Έχεις μετρήσει τα τατουάζ που έχεις κάνει? Φαντάζομαι ότι σημαίνουν κάτι για σένα κάθε φορά που κάνεις. Τα περισσότερα, ναι. Η Βικτωρία Μπέκαμ, παραδείγματος, θα το σβήσει τώρα. Δεν νομίζω να φτάσω σε αυτό το σημείο. Ήμουν πολύ σίγουρη όταν τα έκανα, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι κομμάτι του εαυτού μου. Πείτε μου τώρα, αλήθεια, αν έχετε δει στα social media τις φωτογραφίες που κάνουν. Τα έχω δει, τα έχω δει, αλλά τι να κάνω. Νέα παιδιά είναι. Γελάτε. Πάρα πολύ γελάω, βέβαια. Είναι και κολακευτικό για να ασχολούνται νέα παιδιά με μένα, ένα παππού θα έλεγα. Πόσο γελάσαμε με την παίχτρια που δεν καταλάβαινε τους όρους. Σημαίνουν αυτά καμιά φορά. Πώς συγκρατήθηκες? Κοίταξε τώρα εκείνη την ώρα, τι να κάνεις άλλο. Δεν είναι ότι δεν γελάσαμε, αλλά ήθελα να προστατεύσω την παίχτρια. Κύριε, σας βλέπουμε και εδώ, γιατί όχι να μην σας ξαναδούμε και από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Είναι πονηρή. Είναι πονηρή. Άσε, η ζωή συνεχίζεται. Έτσι, είναι πονηρούλα. Είναι πονηρούλα. Η ζωή συνεχίζεται. Άσε μας να αγκαλιαστούμε λίγο. Έχουμε να συναντηθούμε τους φίλους, πάντα τους θέλουμε. Βλέπω να μαλλιοτραβιέται η Μακρυπούλια με την νομικού. Γιατί? Μάμα της πάρει το dancing. Το dancing, αλλά δεν έχουμε dancing. Το dancing with the stars. Έχουμε dancing. Μπορεί να γίνει το χρόνο. Παιδί μου, ακόμα πήγες και εσύ. Περίμενε, δεν έχει συμβεί τίποτα. Αλλά να μην ξέρουμε πόσο να τουάζ έχουμε πάνω μας. Δηλαδή, αυτό είναι αγγελική. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Εμένα μου αρέσει, παιδιά, η Λιάδη, sorry, αλλά μου αρέσει. Αν έχει ξεκινήσει πολύ μικρή και δεν τα μέτρησε. Ο Αλεξάνδρου γεμάτος είναι. Εγώ γεμάτος είμαι. Πόσο έχεις? Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω. Έχεις χάσει το μέτρο. Αλήθεια, ούτε εσύ ξέρεις. Δεν τα μετράω, γιατί πραγματικά θέλω να γίνει ένα κάποια στιγμή. Σε όλο σου. Να λέω ότι τι είναι να γίνει ένα? Να γίνεις φίδι. Φίδι, τι είναι το φίδι? Γιατί το φίδι είναι... Να γίνεις το λί. Διπρόσωπες, σαν το στέλνιο. Όχι, δεν είναι το αυτό. Τι? Να είναι όλο στο σώμα με τατουάζ, αυτό δεν λες. Κοίταξε, εμένα μου αρέσουν. Χθες κάναμε μια κουβέντα και με ρωτάγανε... Με ποιον? Εδώ είμαστε με τα παιδιά, καθόμαστε κάτω. Κάναμε έλα, πέστης το λίγο αυτό. Σιγά σιγά, σιγά. Έλα, παρακαλώ, όχι απ' έξω, απ' έξω. Ξέρετε, έκανε πριν τρεις εβδομάδες ο Αλεξάνδρου. Πέστης. Όχι, πες, τι έκανε. Μην την κέντε, πρέπει. Μπορώ. Πες. Παιδιά είναι... Όχι, κάτσε εσύ, ξέρεις. Έχει βάλει ένθεμα στο σώμα του. Τι έχω κάνει? Ξεχωριστώ. Μην τα λες όλα, σε παρακαλώ. Στέφανε. Τέλος πάντων, αγαπώ πολύ τα τατουάζ. Τι λέει? Σκέφτομαι. Τι κατάλαβα, Κώστα, τι γίνεται? Δεν χρειάζεται, μην πει κάτι άλλο. Σε γυναίκα πάντως, σε μένα παιδιά δεν μ' άρεσε όλοι να γιατί, πω τα τουάσμα. Γιατί, δεν ξέρω, στους άντρες είναι πιο... Όχι, είναι λιάδι, πάει για την νερό. Και εμένα μ' αρέσει λιάδι. Είναι ωραίο, έχει βάλει και χρώμα, έχει κάνει μανίκι. Δηλαδή, αν το έλεπα στην Πεκατόρτα θα μου άρεσε. Λιάδι μ' αρέσει. Είναι υπερβολή όμως τόσο πολύ. Καθόλου υπερβολή. Όχι, στις γυναίκες θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολή. Αν μπορείς να το υποστηρίξεις. Η Λιάδι δεν έχει αλλάξει. Εμένα μου ταιριάζει το τατουάζ. Θα μ' άρεσε κάτι στον Αστράγαλο μόνο. Λοιπόν. Δεν έχει αλλάξει πολύ η Ιλιάδη. Γιατί? Με τα χρόνια αλλάζει η γυναίκα. Ξέρω, δηλαδή τη θυμάμαι διαφορετική. Ακόμα πιο σεξ. Εσύ είναι από την ενημέρωση θυμάσαι την Ιλιάδη. Πήγαινε στο. Εγώ δεν πήγαινα στο. Εστιμούσε. Πήγαινε. Από τότε. Να πούμε.